Οι Πλανευτές είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για την αγάπη. Μιλάει για την αγάπη σε όλες τις μορφές. Την εγωιστική, τη φιλική, την κακιά, την όμορφη, την ερωτική. Η αγάπη έχει τη δύναμη να μας καταστρέψει και να μας ανυψώσει. Αν διαβάσετε το βιβλίο, θα νιώσετε τους ήρωές τους, θα νιώσετε την ιστορία τους και όλα όσα βιώνουν μέσα τους. Απόψε έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στον υπέροχο χώρο της Καπναποθήκης μια συντοπίτησά μας, η οποία κάνει μια νέα αρχή στο συγγραφικό της έργο, την Αργυρό Χαρίτου, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ καθώς και τον εκδοτικό οίκο που την εκπροσωπεί. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια από την κυρία Χαρίτου. Της εύχομαι καλή αρχή, καλή επιτυχία και εύχομαι ο κόσμος σιγά σιγά να πλαισιώσει και να δώσει μια μεγάλη δυναμική στον χώρο του βιβλίου. Είμαστε εδώ στο χώρο της Καπναποθήκης στο Κελκής από τις εκδόσεις Momentum για να στηρίξουμε μία νέα συγγραφέα, την Αργυρό Χαρίτου, που είναι εδώ από τον τόπο του Κελκής. Με το πρώτο της βιβλίο είναι πρωτοεμφανιζόμενη, το μυθιστόρημα φαντασίας «Οι Πλανευτές». Ως εκδόσεις Momentum και ως εκδότης εγώ προσωπικά, πιστεύω στη γραφή και στη δουλειά της Αργυρός. Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια πριν, ξέρω όλη την προσπάθειά της για να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο βιβλίο. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα βιβλίο που μπορεί να διαβαστεί όχι μόνο από το κοινό που αγαπά τη φαντασία, αλλά γενικά από όποιον αγαπά το καλό βιβλίο. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ για να τη στηρίξουμε. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα χαρούμενη μέρα για μένα. Βρίσκομαι εδώ στο Κελκής για να παρουσιάσω ένα βιβλίο που αγάπησα πολύ, που διάβασα με πάρα πολύ χαρά και με πραγματικό θαυμασμό. Μια κοπέλα που γνώριζα από παλιά, που είχαμε μιλήσει πάρα πολύ για λογοτεχνία. Έχουμε περάσει πολλές ώρες στο τηλέφωνο μιλώντας για λογοτεχνία και να τώρα που είμαι εδώ για να παρουσιάσω το βιβλίο της. Είναι ένα πόνημα που πραγματικά είναι δεξιοτεχνικά φτιαγμένο, με πολύ όμορφο, μοντέρνο, φρέσκο λόγο, πολύ πρωτότυπη ιστορία και θεωρώ πως θα αγαπηθεί πάρα πολύ από το κοινό.